Με τη σημερινή μας συγκέντρωση καταγγέλουμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που και αυτή τη στιγμή έχει κλειστεί την πόρτα στα σωματεία και στους φορείς, στους εργαζόμενους που γνώριζαν ότι πραγματοποιούμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, τη συγκέντρωση, μία μέρα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή και μας παραπέμπουν αύριο να μας δώσουν αριθμό πρωτοκόλλου για να γίνει η συνάντηση κάποια άλλη μέρα. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που φέρνει με ένα ψευδεπίγραφο τίτλο που μιλάει για δεύτερη ευκαιρία, με το οποίο ουσιαστικά παίρνουν την περιουσία του λαού, καταργούν κάθε προστασία απέναντι στην πρώτη κατοικία. Θέλουν να πιέσουν και να εκβιάσουν το λαό να πληρώσει τα χρέη του, μπορεί δεν μπορεί. Ρευστοποιούν το σύνολο της περιουσίας του, τους κόπους μιας ζωής, αλλά και τα εισοδήματά του και τον αφήνουν να ζει με 600 ευρώ, γιατί αυτό το ποσό εξαθλίωσης θεωρεί το κράτος αρκετό για να επιβιώσει. Τα υπόλοιπα θα πάνε στην αποπληρωμή των χρεών. Για πρώτη φορά μπορεί να πτωχεύσει ένα φυσικό πρόσωπο, ένας πιστωτός, ένας αυτοπασχολούμενος, ένας αγρότης, ακόμα και να ζητήσει η ίδια η τράπεζα την πτώχευσή του. Αυτό το έσχος το ονομάζουν δεύτερη ευκαιρία. Βαφτίζουν προστασία των ευάλωτων ομάδων τη δυνατότητα να γίνεσαι νικάρι στο σπίτι σου, που θα έχει περάσει στα χέρια ιδιωτικού φορέα και θα δίνει νίκη με την απειλή πάντα της έξωσης και του πληστηριασμού, αν δεν είσαι συνεπής. Και με τη δυνατότητα, λένε, να μπορείς μετά από 12 χρόνια να ξαναγοράσεις το ίδιο σου το σπίτι, να το αγοράσεις από την αρχή, αφού δεν θα συνυπολογίζονται ούτε τα νίκια που έδωσες, ούτε τα χρήματα που έδωσες πριν την πτώχευση. Συνάδελφοι, αυτός ο νέος εκβιασμός έρχεται να προστεθεί σε τόσους άλλους εκβιασμούς που βιώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι. Στα δικαιώματά του, στην υγεία του, στη ζωή του συνολικά. Τώρα διακυβεύεται το ίδιο το σπίτι. Οι περισσότεροι έχουν πληρώσει τα δάνεια στις τράπεζες 2 και 3 φορές μέσα από διάφορες ρυθμίσεις και από παράνομους ανατοκισμούς. Οι τραπεζικοί όμιλοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν κεφαλαιοποιηθεί 3 φορές με δεκάδες δις από την τσέπη του λαού και των εργαζομένων με αφορμή τα κόκκινα δάνεια. Αν όλα αυτά τα χρήματα δίνονταν σε αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, θα μπορούσε και ο λαός να πληρώνει τα χρέη του πιο εύκολα. Ακόμα και τώρα όμως επιλέγουν να προστατεύσουν τις τράπεζες για να μπορούν αυτές με τη σειρά τους να ενισχύουν τη ρευστότητα των μονοπωλιακών ομίλων. Τις τράπεζες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις, εθελούσιες και ευθείες, σε αποσχίσεις τμήματων, σε κλείσιμο καταστημάτων, που τσακίζουν καθημερινά τους εργαζόμενους με απλήρωτη εργασία, με εντατικοποίηση, με απανωτές τοκοθεσίες, τώρα με την τηλεργασία. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για διαγραφή παράνομων τόκων, για προστασία για ανθρώπους που τσακίστηκε το εισόδημά τους στα χρόνια της κρίσης, για άλλους που απολύθηκαν, για άλλους που αρρώστησαν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε πάτημα από τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε το σημείο να ψηφίσει και να κάνει βιώνυμο αδίκημα τον αγώνα ενάντια στους πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους εργαζόμενους που μέσα και από αυτό το πολυνομοσχέδιο, το νομοσχέδιο, έρχονται αντιμέτωποι με μαζικές απολύσεις και χωρίς αποζημιώσεις όταν μια μεγάλη επιχείρηση θα κηρύττει την πτώχευση. Συνάδελφοι, από αυτή εδώ τη συγκέντρωση απευθυνόμαστε σε όλο το λαό, σε όλους τους εργαζόμενους. Όλοι μαζί να περιφρουρήσουμε την εργατική λαϊκή περιουσία με τα σωματεία μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Να διεκδικήσουμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, κανένας πληστηριασμός, καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, κούρεμα του χρέους των λαϊκών οικοκυριών. Οι μαζικές παρεμβάσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα σε συμβολαιογραφία, σε ειρηνοδικία, είχαν αποτέλεσμα. Σταμάτησαν πληστηριασμούς, ανάγκασαν τις τράπεζες να επαναδιαπραγματευτούν. Κανένας μόνος του δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού απευθύνεται ιδιαίτερα στους εργαζόμενους του κλάδου, στις τράπεζες, στις πρακτικές εταιρείες και στα funds. Η θέση όλων μας είναι στο πλευρό αυτών που υποφέρουν, των δανειοληπτών που εξυπηρετούμε καθημερινά στα καταστήματα και στα τηλέφωνα, αυτών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Κομμάτι αυτών μπορεί να είμαστε και εμείς, οι οικογένειές μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα κέρδη των τραπεζών. Γι' αυτό και πάλι πρέπει να στραφεί ενάντια στην συντονισμένη επίθεση κράτους και τραπεζικού κεφαλαίου, απομονώνοντας ταυτόχρονα τα παρακλάδια του στο συνδικαλιστικό κίνημα που βάζουν πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να περνάνε τα σχέδια των τραπεζιτών. Μπορούμε να
τους σταματήσουμε. Έχουμε τη δύναμη μέσα από τους αγώνες μας. Απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο αυτό, να διαγραφούν τα χρέη του λαού, να μην βάλουν χέρι σε κανένα σπίτι.